Ούτε για δείγμα δεν υπάρχουν αντιολισθητικές αλυσίδες σε αρκετά πρατήρια καυσίμων και σε είδη αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Από την Κυριακή δεν το κρύβω ότι ενώ ήμουν στο σπίτι με πολλοί κόσμοι που πήρε να με ρωτήσουν αν έχουμε αλυσίδες. Δεν είχαμε. Είχαμε πάρα πολύ κίνηση. Ήταν η πρώτη μέρα που είχε πιάσει κακοκαιρία και ο κόσμος έτρεξε να προμηθευτεί. Και δώσαμε πάρα πολλές αλυσίδες. Τους δείχνατε και πώς να τα. Ναι. Όσοι δεν ξέραν, τους δείχναμε. Μια περιστροφική κίνηση. Την πιάνουμε από την άλλη πλευρά την αλυσίδα. Κάνουμε ένα μικρό τέντομα και με τα δυο μας χέρια ενώνουμε στην πάνω πλευρά. Τα δύο άκρα τώρα, ένα από εδώ και ένα από εκεί, που έχουν το ίδιο χρώμα κίτρινο με κίτρινο, ενώνονται. Με τα δάχτυλά μας πηγαίνουμε το στεφάνι στην πίσω πλευρά για να πιάσει προφίλ το λάστιχο και τραβάμε από πίσω. Εδώ έχουμε την κόκκινη αλυσίδα και εδώ τον κρίκο μας. Την περνάμε μέσα από τον κρίκο, την καστάνια που λέμε, σφίγγουμε σε αυτό το σημείο. Μπορούμε να περάσουμε και μέσα από αυτό τον κρίκο αν μας διευκολύνει και να τεντώσουμε όπου βρούμε. Μέσα σε λίγες ώρες οι λιγοστές αλυσίδες εξαφανίστηκαν από τα ράφια τους. Και όλα αυτά μετά την ανακοίνωση της Ελλάς την περασμένη Κυριακή για την υποχρεωτική χρήση των αλυσίδων σε όλο το δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Νομίζω ότι το Ηράκλειο ήταν πολύ ανοργάνωτο στο θέμα της αλυσίδας, διότι δεν είμαστε μια περιοχή όπως είναι η Καστοριά, τον Ευρωκόπη ή δεν ξέρω κι εγώ άλλα μέρη της Ελλάδος. Εδώ στην Κρήτη δυστυχώς, ενώ είχαμε πολλές φορές είχαμε αλυσίδες, για πολλά χρόνια τις είχαμε στο ράφι. Δεν εφοδιαζόταν αλυσίδες ο κόσμος. Σας είπα, δεν είχαν ούτε οι προμηθευτές του Ηρακλείου. Άρα εσείς πιάσατε στον ύπνο. Ναι, φυσικά, δεν είχαμε. Δυστυχώς αυτό το ξαφνικό το μέτρο να τροφοδοτηθούν όλα τα καταστήματα με αλυσίδες και ο κόσμος, δεν προλάβαν οι άνθρωποι. Λογικό είναι. Κάνοντας το αυτοκίνητο ακόμα 5-6 μέτρα, κάνουμε πάλι ένα σφίξιμο στην αλυσίδα. Γιατί θα πάρει κάποια μπόσικα. Με τον ίδιο τρόπο την ξαναβγάζουμε, πάει με χρώμα. Βγάζουμε τον κρίκο από εδώ, περνάμε μέσα από το κόκκινο. Υπό τον φόβο προστίμων ύψους 80 ευρώ, οδηγοί έσπευσαν στα βενζινάδικα για να αγοράσουν. Οι τιμές κυμαίνονται από 40 έως 50 ευρώ, ενώ οι ενισχυμένες για τζίπια αγροτικά κυμαίνονται από 80 έως 100 ευρώ. Ο κωδικός του ελαστικού μας δείχνει και τι αλυσίδα, τι νούμερο αλυσίδα θα πάρουμε. Περιμένουμε βέβαια τις επόμενες μέρες να προμηθευτούμε σε όλα τα βρατήρια για να μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο. Απλά να παίρνει από καταστήματα ο καταναλωτής, γιατί πολλοί θα βγουν τώρα με διάφορες αλυσίδες, είτε στους δρόμους όπως βλέπουμε κάποιες πωλήσεις, είναι τελείως λάθος. Όπως είναι γνωστό, οι οδηγοί από το περασμένο Οκτώβριο είναι υποχρεωμένοι να τις έχουν στο όχημά τους, όχι όμως σε κάθε συνθήκη. Ενώ είναι υποχρεωτική μόνο όταν και εφόσον εκδοθούν αποφάσεις από τις αρμόδιες αρχές.